Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήταν χρήσιμο να συνειδητοποιήσουμε όλοι σε ποιο πλαίσιο λαμβάνει η χώρα η συζήτηση του νομοσχεδίου. Είναι η στιγμή που μας έχουν πάρει χαμπάρι διεθνώς και μιλάω για το δημοσίευμα του Guardian που λέει ότι η τακτική των απευθείας αναθέσεων βάζει σκιές στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και η στιγμή όπου η πεισματάρα η αλήθεια σταματάει να κρύβεται. Διότι υπάρχουν διαρροές από το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα ότι η ύφεση στο δεύτερο τρίμηνο είναι στο 16%. Και έχουμε μια ηγεσία και του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία δείχνει παραιτημένη. Γερμανία, 850 δισεκατομμύρια. Γαλλία, 300 δισεκατομμύρια. Ισπανία, 100 εκατομμύρια. Ο όγκος των εγγυήσεων των κρατικών, θα μου πείτε, είναι μεγάλες οικονομίες. Πάμε λίγο σε συγκρίσιμες οικονομίες με τη δική μας. Πορτογαλία 16, Αυστρία 15, Ελλάδα 2 δισεκατομμύρια. Και διακινείται υπερηφάνως το επιχείρημα ότι τι ακριβώς συνέβη με τα εγγυοδοτικά προγράμματα. Ότι 5.000 ελληνικές επιχειρήσεις απέκτησαν πρόσβαση σε αυτά. Πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτείτε και να αλλάξετε ρότα όσο είναι καιρός, διότι η προσδοκία σας για ανάκαμψη της οικονομίας του χρόνου με αυτή την πολιτική δεν θα μοιάζει με ανοησία, όπως είπε ο Γιάννης ο Δραγασάκης στο ραδιόφωνο σήμερα το μεσημέρι, αλλά θα τα ξεπερνάει τα όρια. Και λυπάμαι που αναγκάζομαι να χρησιμοποιήσω τέτοιους τόνους, αλλά η πραγματικότητα πραγματικά είναι σε τεράστια απόσταση με το κλίμα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή την αίθουσα. Παρενθετικά θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, και να σας ευχαριστήσω και ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας που ανταποκριθήκατε άμεσα στο αίτημά μας για μια συνάντηση όπου είχαμε και μια δημιουργική συζήτηση, στην οποία βεβαίως διαπιστώσαμε και τις θεμελιακές μας διαφωνίες. Σας πήρε σχεδόν ένα χρόνο να φέρετε το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις. Γιατί είναι το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις. Δεν είναι οι τροπολογίες του Βρούτσι που ως κοινοβουλευτικός πειρατής έφερνε νομοσχέδια ολόκληρα 5 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, ούτε είναι βέβαια ο Ηρακλής, τον οποίο μας φέρατε εδώ σε μια διαδικασία 30 ωρών να τον ψηφίσουμε για 12 δις εγγυήσεις στις τράπεζες. Έπρεπε λοιπόν το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις να έχει έρθει πολύ πιο γρήγορα. Είχατε την ευκαιρία, νομίζω, και υπάρχει ακόμα καιρός για να γίνει συνεκτικός και αποτελεσματικός ο νόμος για τις μικροπιστώσεις. Και να δίνει μια διέξοδο στα νέα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν και να δίνει δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν ευτύχησαν επιχειρηματικά καταρχήν και να αποτελέσει και διέξοδο για φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι αποκλεισμένα από το τραπεζικό σύστημα. Θα θέλαμε βέβαια μια απάντηση για το τι ακριβώς συνέβη και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έγινε αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Διότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κατά την τελετή παράδοση παραλαβής, δεσμεύτηκε ότι θα το έφερνε άμεσα στη Βουλή τον περασμένο Ιούλιο. Θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ το επιχείρημα, το ουσιαστικό, το πολιτικό, το επιχειρησιακό, με βάση το οποίο το επισπεύθυνο Υπουργείο γίνεται το οικονομικό. Υπάρχει ο διακηρυγμένος στόχος να μπει τέλος, λέει, στο φαινόμενο της τοκογλυφίας. Σας άκουσα με πολύ ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να προχωρήσετε σε αυτή τη λύση. Πρέπει να μπει όριο στο επιτόκιο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια αγορά στην οποία υπάρχει τεράστια ζήτηση για ρευστότητα. Και με δικές σας ευθύνες αυτή η ζήτηση δεν ικανοποιείται. Αντιλαμβάνεστε τι θα σημαίνει εάν διαμορφωθεί μια παράλληλη αγορά η οποία δεν είναι ρυθμισμένη ως προς το ύψος του επιτοκίου και με τις εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις να βρίσκονται στο χείλος του αδιεξόδου για 3, 5, 10 και 15 χιλιάδες ευρώ. Άρα λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή το αναφέρατε στην ομιλία σας, μέχρι το πέρας, αν όχι τη σημερινή συζήτηση, αλλά στην ολομέλεια, να δεσμευτείτε και να φέρετε εδώ πέρα σχετική ρύθμιση. Έρχομαι σε ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα της ρυθμιστικής αρμοδιότητας. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ έχουμε στα Ικούρα και Ζαβού εναντίον Ντράγκη. Ο Ντράγκη, σε απάντησή του στη δική μας κυβέρνηση, λέει ότι υπάρχει μείζον ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων
εάν η Κεντρική Τράπεζα είναι ο ρυθμιστής αυτής της αγοράς. Εδώ το έχω, κύριε Υπουργέ, δεν χρειάζεται να ψάχνετε. Εδώ το έχω, μπορώ να το καταθέσω και στα πρακτικά. Και να σας διαβάσω και ακριβώς ότι όχι μόνο λέει ότι υπάρχει μείζον ζήτημα σύγκρουση συμφερόντων, αλλά και ότι θα, οι άνθρωποι οι οποίοι θα τα διαχειριστούν αυτά θα είναι και πολιτικά εκτεθειμένοι. Εδώ είναι η απάντηση, θα την καταθέσω στα πρακτικά. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, νομίζω ότι θα οφείλεται πάρα πολύ γρήγορα να λάβετε μέτρα και να αλλάξετε ρότα, διότι είναι απολύτως σαφές ότι δεν ξέρω πού σχεδιάζετε και πού αποφασίζετε η πολιτική σας, αλλά η πολιτική σας είναι απολύτως συμβατή με τη λογική της ανοσίας Αγέλης στην οικονομία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για την ύφεση. Κάνουμε εκοφαντικά λιγότερα πράγματα από όσα κάνουν οικονομίες ανάλογου μεγέθους μέσα στην Ευρώπη. Και παρόλο που η διεθνής ειδησιογραφία και ανάλυση εδώ και τρεις μήνες έχει εντοπίσει τα προβλήματα τα διαρθρωτικά της ελληνικής οικονομίας και έχει κατατάξει τη χώρα μας στη διακεκαυμένη ζώνη, στην πρώτη ζώνη κινδύνου για τις οικονομικές συνέπειες λόγω του κλεισίματος από τον κορονοϊό, αντί εμείς να πούμε πρωταθλητές στην παρέμβαση, είμαστε οι ουραγοί. Σας κάναμε τρεις-τέσσερις πολύ απλές προτάσεις στα πλαίσια του μένουμε όρθιοι και στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα. Δεν είναι λεφτά που θα τα γλιτώσετε, ήρθαν τα πρώτα αποτελέσματα. Αυτή η στέρηση εσόδων, κύριε Υπουργέ, φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας. Είναι η στέρηση εσόδων η οποία κατά το μέγιστο ποσοστό της έχει προκύψει από τις δικές σας τις αδράνειες. Δεν είναι λοιπόν μία νουνεχής πολιτική η δική σας. Ούτε είναι μία πολιτική η οποία θα αποτρέψει την αναγκαιότητα να παρέμβει το δημόσιο. Δυστυχώς θα παρέμβει κατόπιν εορτής. Για να δώσει επιδόματα ανεργίας και κοινωνικά εισοδήματα αλληλεγγύης. Αντί να παρέμβει εγκαίρως, να στηρίξει την εργασία, να στηρίξει τις επιχειρήσεις και να μην σταματήσει ο κύκλος των πληρωμών. Ξεκινάμε τώρα και αρχίζουμε και βάζουμε τον κατάλογο κάτω. Οικονομικά προβλήματα οι δήμοι, συσσωρευμένα χρέη οι επιχειρήσεις. Πόσο δύσκολο ήταν δηλαδή να σκεφτείτε ότι μια άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων θα συνέχιζε αυτό το κύκλο πληρωμών. Δεν θα συσσώρευαν χρέη οι επιχειρήσεις μας. Και θα είχαν στοιχειωδώς προσδοκίες οι οποίες θα ήταν συμβατές με μια ομαλοποίηση της κατάστασης στην οικονομία μας. Πραγματικά δεν θεωρώ ότι δεν καταλαβαίνετε. Θεωρώ ότι έχετε απλώς ασπαστεί κάποιες απόψεις τις οποίες βεβαίως τις σεβόμαστε, αλλά τις θεωρούμε καταστροφικές για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Πραγματικά καταστροφικές. Και με αυτή την έννοια θα διατυπώσουμε και την κάθετη διαφωνία μας με τη στρατηγική την οποία έχετε επιλέξει. Στο νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις έχετε τη δυνατότητα μέχρι την ολομέλεια να κάνετε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες τουλάχιστον, και αναφέρομαι στο όριο του επιτοκίου, δεν θα διαμορφώσουν μια αγορά ζούγκλας για τον κόσμο ο οποίος έχει φάει πόρτα από τις τράπεζες. Προσέξτε το εφιαλτικό σενάριο. Πόρτα από τις τράπεζες και μόνη διέξοδος μια αγορά η οποία έχει επιτόκια τα οποία πάνε στον ουρανό. Έχετε κάθε χρέος, κάθε υποχρέωση να το αποτρέψετε. Και θα έχετε και κάθε ευθύνη, όχι εσείς προσωπικά, συλλογικά η κυβέρνηση, εάν αυτό το πράγμα δεν το κάνετε.